Στο Ηράκλειο βρέθηκε συνεχίζοντα την επίσκεψή τη στην Κρήτη, Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία ανακοίνωσε ότι μέσα στο νέο έτο αναμένεται να προχωρήσουν σημαντικά έργα πολιτισμού στο νησί, μεταξύ των οποίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαρά, που θα παραδοθεί, όπω είπε στο κοινό, μέσα στο 2023. Υπολογίζουμε ότι μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2023. Θα αποδώσουμε στο κοινό και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσαράς, που είναι ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τη Κρήτη. Η κυρία Μενδώνη αναφέρθηκε και στο έργο του δικταίου Άντρου στο Οροπέδιο Λεσεθίου, το τελεφερίκ το οποίο θα γίνει, εξηγώντα πώ από 6 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο αρχικό προπολογισμό έχει φτάσει στα 15 και πω συνολικά ζητούμενο σε όλα τα έργα είναι η καθολική προσβασιμότητα σε συνδυασμό με το σεβασμό των αρχαιολογικών μνημείων προ μια αναπτυξιακή όμω κατεύθυνση του πολιτισμού. Έχει πολλά σκέλη, διότι είναι η προστασία και η ανάδειξη του ιδίου του, του σπηλαίου, αλλά είναι και ένα τελεφερίκ το οποίο δημιουργούμε, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία και γενικά τα εμποδιζόμενα άτομα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σπήλαιο και αυτό είναι βέβαια μέσα στην πολιτική, την ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης. Το έργο στο Λασίθι ξεκίνησε με έναν προϋπολογισμό 6 εκατομμυρίων, έχει φτάσει στα 15 και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυρία Μενδόνη, συνοδεία του Περιφερειάρχη Κρήτη, έκανε αυτοψία σε μνημεία και χώρου με αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Και χωρί, όπω είπε, να μπορεί αυτή την ώρα να μιλήσει για τα έργα τα οποία θα προωθηθούν, αναφέρθηκε στι επιδεκαετίε ανασκαφέ του Γιάννη Σακελαράκη και τη Εύα Σαπουνά Σακελαράκη. Ο αρχαιολογικό χώρο στο Φουρνί και το η τουρκογειτονιά. Ε, όπω επίση με το Μουσείο Καζαζάκη, που γίνεται μια προγραμματική σύμβαση και με το λαβύρινθο του Ροζ Ντέιλι που και εκεί θα προχωρήσει και ξεμπλοκαριστήκαν κάποιες διαδικασίες. Είναι νωρίς ακόμα για να σας πω τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης, υπάρχουν προφανώς υποχρεώσεις της προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων αυτών καθ' αυτών αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι το 50% της αποστολής του Υπουργείου. Το υπόλοιπο 50% αφορά στην αναπτυξιακή διάσταση του πολιτισμού και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να δούμε πώς θα το δρομολογήσουμε ώστε να μπορέσει με την ορίμανση μελετών να χρηματοδοτηθεί από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ο Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, απευθυνόμενο στην κυρία Μενδόνη, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων τη ευρύτερη περιοχή, ενώ έθεσε και το ζήτημα τη αποκατάσταση των λαβωμένων μνημείων από τον ισχυρό σεισμό των Εξηρήχτερ. Το θέμα των μνημείων θέλει ειδική αντιμετώπιση, γιατί θέλει ειδικέ μελέτε, αρχιτεκτονικέ και αρχαιολογικέ μελέτε, τα οποία θα πρέπει, γι' αυτό μπαίνει το Πολυτεχνείο τη Κρήτη στη Μέση να δοθούν αυτέ οι μελέτε, να προχωρήσουμε μετά στην αποκάταση. Είναι πολύ σημαντικό για μα. Σε σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτη, παρουσία στελεχών τη Εφορία Αρχαιοτήτων, τη Διευθύντρια τη Διαχειριστική Αρχή, του Αντιδημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Αναστασάκη και του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Πολιτισμού Κώστα Φασουλάκη, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με εκτελούμενα και προωθούμενα έργα στο Ηράκλειο, όπω τα τείχη αλλά και το ανάκτορο τη Κνοσού.